Πάμε τώρα σε αυτό το σεισμό που έγινε πριν από μία ώρα στις 2. Επίκεντρο είχε το Κιλκής, αναστάτωσε όμως τη Δυτική Μακεδονία, ενώ όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Πιτσιακίδης, έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη. Νίκο, σε ακούμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 και 12 το μεσημέρι και έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το σεισμολογικό σταθμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό έγινε αισθητός και στην πόλη, αλλά και 10 χιλιόμετρα δυτικά από το Κιλκής, ανάμεσα στα χωριά Παλιό, Γυναικόκαστρο και Χορίγη. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά όλα αυτά οι τοπικές αρχές είναι σε επιφυλακή. Οι κάτοικοι αντιμετώπισαν με ψυχραιμία την σεισμική δόνηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής Κιλκής δεν δέχτηκε σχεδόν καμία τηλεφωνική κλίση. Ναι. Μέχρι στιγμής οι σεισμογράφοι έχουν καταγράψει 3 με 4 μετασεισμούς στις τάξεις των 2 Ρίχτερ μεγαλύτερων. Έχουμε και μετασεισμούς, λοιπόν, Νίκο, μας λες. Παρακολουθούν το φαινόμενο οι σεισμολόγοι. Είναι λίγο ασαφές ακόμη γιατί έχουν δώσει διάφορα μεγέθη. Βέβαια εκεί είναι όλα 4,4, 4,5. Μέχρι και 4,7 είναι οι πρώτες ώρες αυτές. Πάντως, όπως μας λες, το αντιμετώπισαν πολύ ψύχρεμα εκεί οι κάτοικοι της Δυτική Μακεδονία και τους μετασεισμούς που δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.